Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Ολάκη και εγώ θα σας κάνουμε ένα θεωρητικό οδηγητικό vlog, το οποίο έχω την εντύπωση πως θα είναι πολύ χρήσιμο και πρακτικό για αρκετούς ανθρώπους. Λοιπόν, είναι γιορτές. Είμαστε μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, Χριστουγέννων του 2022 και Πρωτοχρονιάς του 2023. Και αυτές τις μέρες λαμβάνω πολλά mail. Όχι ότι σταμάτησα και ποτέ, αλλά είναι πολλά τα mail αυτές τις μέρες. Και η κυριότερη ανησυχία που προσλαμβάνω μέσα από τα mail, όπως πάντοτε άλλωστε, είναι μια μεγάλη ανησυχία από ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι, ως προς το πότε θα έρθει επιτέλους αυτός ο έρωτας σωτήρας να τους ανεβάσει στα 7 σύννεφα της ευτυχίας. Αρκετοί άνθρωποι είναι πεπισμένοι ότι από τη στιγμή που είναι μόνοι, χωρίς τέρι, χωρίς άνδρα, χωρίς γυναίκα, που δεν βρίσκονται σε μια ερωτική σχέση, που δεν βρίσκονται σε ένα γάμο, σε μια συγκατοίκηση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σε μια ρομαντική ερωτική σχέση, ότι αυτό σημαίνει απαραίτητα και μεταφράζεται ως μια δυστυχία. Και υπάρχει η λανθασμένη για μένα πεποίθηση ότι όταν αυτός ο άνθρωπος ερωτευτεί, όταν αυτός ο άνθρωπος βρει το τέρι του, το τέρι της, τότε θα είναι ευτυχής και θα είναι μια χαρά. Και δεν ήταν, ευτυχώς ήταν λίγες οι ευχές οι οποίες ήταν προς εμένα, που μου γράψαν κάποιες φίλες, το καλό που μας κάνεις να σου έρθει δεκαπλάσιο, η αγάπη που μας δίνεις να σου έρθει δεκαπλάσια, με μια μεγάλη ερωτική αγάπη στη ζωή σου. Παιδιά, δεν είμαι εναντίον της ερωτικής αγάπης σε καμία περίπτωση, όμως πλέον στα 47 μου χρόνια, 25 εκ των οποίων είμαι ψυχολόγος ενεργή, έχω πλέον μάθει, έχω καταλάβει, έχω αντιληφθεί και έχω διαπιστώσει ότι ο έρωτας δεν φέρνει την ευτυχία. Ούτε καν ο έρωτας με ανταπόκριση δεν φέρνει την ευτυχία. Και κάνω αυτό το βίντεο για να μοιραστώ αυτές τις σκέψεις μου και τις διαπιστώσεις μου μαζί σας και εύχομαι να είναι χρήσιμο σε ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται λόγω λανθασμένων πεποιθήσεων. Φυσικά, για να είμαστε και δίκαιοι, η pop κουλτούρα βρίθει τέτοιων πεποιθήσεων. Όλες οι ρομαντικές κομεντί που έπαιξαν αυτές τις μέρες στην τηλεόραση και στα διάφορα streaming, στα διάφορα, ξέρω εγώ, Netflix κτλ. Όλες οι ταινίες, οι ρομαντικές κλπ. Δείχνουν ότι τα Χριστούγεννα και έρχεται ο έρωτας και όταν είσαι ερωτευμένος, είσαι ευτυχής, μπλα μπλα μπλα. Όλες οι μαυρόασπρες ελληνικές ταινίες τελείωνα στα γαλιά της εκκλησίας, όπως έχουμε πολλές φορές. Και γενικότερα υπάρχει αυτή η πεποίθηση η οποία συντηρείται μέσα από την pop κουλτούρα ότι όταν είσαι ζευγαρωμένος θα είσαι καλύτερα ψυχικά και συναισθηματικά, ψυχολογικά. Παρόλο που υπάρχουν και μελέτες, ψυχολογικές έρευνες και μελέτες που έχουν κάποια αποτελέσματα ανησυχητικά. Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω ακριβώς έρευνα και μελέτη. Ειδική γι' αυτό είναι η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου που είναι ακαδημαϊκός, όμως έχω διαβάσει για κάποιες μελέτες που λένε, για παράδειγμα, ότι η υγεία των γυναικών που είναι παντρεμένες είναι χειρότερη από την υγεία των γυναικών που είναι ελεύθερες, χείρες ή διαζευγμένες. Επίσης υπάρχουν κάποιες άλλες μελέτες οι οποίες λένε ότι για κάποιους άνδρες ότι το να είναι παντρεμένοι βοηθάει στην υγεία τους. Φυσικά θεωρώ ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το φύλο. Αυτά τα αποτελέσματα δεν έχουν να κάνουν με το φύλο. Έχουν να κάνουν με το στυλ προσωπικότητας και ότι αν ένας άνθρωπος είναι people pleaser, θέλει να ευχαριστεί τους άλλους και είναι άνθρωπος ο οποίος θυσιάζει την ξεκούραση του,
θυσιάζει τον ύπνο του, θυσιάζει τον χρόνο του για να ευχαριστεί τους άλλους, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα. Όταν βρίσκεται μέσα σε ένα γάμο, είναι πολύ πιο πιθανόν να κουράζεται περισσότερο, να ταλαιπωρείται περισσότερο και έτσι να έχει και χειρότερη υγεία. Με λίγα λόγια, είναι πιο εύκολο να προσέχεις τον εαυτό σου όταν είσαι μόνος, παρά να προσέχεις τον εαυτό σου όταν βρίσκεσαι μέσα σε μία σχέση με έναν άλλον άνθρωπο ή σε ένα γάμο στον οποίο υπάρχουν και παιδιά, όταν είσαι δηλαδή μέσα σε μία πυρηνική οικογένεια. Αυτές τις μέρες, πολλές γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες που γνωρίζω, παντρεμένες με παιδιά, παιδιά τα οποία ακόμη δεν έχουν ενηλικιωθεί όπως έχουν ενηλικιωθεί τα δικά μου παιδιά, μοιράστηκα μαζί μου το πόσο δύσκολα πέρασαν τις γιορτές και πόσο κουραστικό πράγμα είναι και ήταν το να φροντίσουν όλα αυτά που αναμένει η κοινωνία ή αναμένει η οικογένεια από μία μητέρα να πράξει. Ομοίως και οι πατεράδες, εκείνοι οι οποίοι είναι άνθρωποι καλλιεργημένοι και οι οποίοι μοιράζονται μαζί με τη σύντροφος τους τα βάρη. Υπάρχουν επίσης και κάποιοι πατεράδες οι οποίοι αναλαμβάνουν όλα τα βάρη. Υπάρχουν όλοι οι συνδυασμοί. Όλοι οι συνδυασμοί. Λοιπόν, ξαναλέω, δεν είμαι εναντίον του έρωτος. Δεν είμαι εναντίον του έρωτα ως συναίσθημα, δεν είμαι εναντίον της ερωτικής σχέσεις ως οντότητα και φυσικά δεν είμαι και εναντίον της ερωτικής πράξης. Κύριε Λέισον, είναι κάτι όμορφο, κάτι φυσιολογικό, κάτι το οποίο μας δίνει χαρά και μας ικανοποιεί και συναισθηματικές και σωματικές ανάγκες, τόσο η ερωτική πράξη όσο και η ερωτική σχέση. Δεν είμαι εναντίον τους. Είμαι σίγουρη όμως, σίγουρη, εντελώς σίγουρη, ότι μία ερωτική σχέση, ότι μία ένας έρωτας με ανταπόκριση δεν μας φέρνει την ευτυχία. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα μου πείτε πού το ξέρεις αυτό, το ξέρεις από τον εαυτό σου? Το ξέρω και από τον εαυτό μου, αν και θεωρώ ότι εγώ δεν είμαι και κανένα καλό παράδειγμα για να το χρησιμοποιήσει κάποιος ως μέτρο σύγκρισης, με την έννοια του ότι πέραν της τεράστιας καταπληκτικής αποτυχίας που έχω επιδείξει σε όλες μου τις σχέσεις και τους γάμους, πέραν τούτου, ούσα ψυχολόγος, δεν μπορώ να είμαι ένα υποκείμενο έρευνας το οποίο να είναι ουδέτερο και να μην είναι, πώς να το πω, υποψιασμένο. Δεν το κρίνω από τον εαυτό μου, το κρίνω από τις χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι μου έχετε εμπιστευτεί τις ιστορίες σας. Πάρα πολλές ιστορίες, οι οποίες εμένα με έχουν δίδαξει ότι βασική αιτία της θλίψης, του πόνου και της στενοχώριας των ανθρώπων στις μέρες μας δεν είναι η απουσία ερωτικής σχέσης, δεν είναι η απουσία ερωτικής πράξης, είναι όμως τα βαθιά τραυματικά γεγονότα που συνέβηκαν στην παιδική μας ηλικία. Το 2016 κάναμε μια παρουσίαση μαζί με τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου σε ένα παγκόσμιο συνέδριο για την ψυχολογία και την κρίση που έγινε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, από το Τμήμα Ψυχολογίας. Ήταν οι διοργανωτές του συνεδρίου. Και εκεί σε αυτή την παρουσίαση, την οποία επιμελήθηκε ακαδημαϊκά η Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, παρουσιάσαμε τα θέματα τα οποία απασχολούσαν τους ανθρώπους που μου έστελναν email από το 2011 μέχρι το 2015. Παρόλο που το πρώτο θέμα για το οποίο ζητούσαν γνώμες, γνώσεις και συμβουλές οι άνθρωποι όταν έστελναν αυτά τα email ήταν τα ερωτικά τους προβλήματα, αυτό το οποίο προέκυπτε από την ανάλυση της συζήτησης και της διαμοιβής απαντήσεων, ερωταπαντήσεων που υπήρξε μεταξύ μας, ήταν ότι όλοι ακριβώς οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονταν με τις ερωτικές τους σχέσεις και οι οποίοι είχαν προβλήματα στους γάμους τους, στις σχέσεις τους ή είχαν το πρόβλημα ότι δεν είχαν γάμο, δεν είχαν σχέση, ήταν όλοι ανεξαιρέτως άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν δύσκολα, οι οποίοι μεγάλωσαν
μέσα σε οικογένειες στις οποίες δεν είχαν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό. Θεωρία του Μπόουλπι για τον ασφαλή συναισθηματικό δεσμό, για τον συναισθηματικό δεσμό, The Attachment Theory. Είναι μια θεωρία προσωπικότητας, η οποία έχει και ψυχοθεραπευτικές εφαρμογές που με βρίσκει αρκετά σύμφωνη. Πραγματικά πιστεύω ότι αν ένα παιδί μεγαλώνοντας αγαπηθεί υγιεινά και έχει έναν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό με τη μητέρα, τον πατέρα, τους ανθρώπους που το μεγαλώνουν, εκείνο το παιδί μεγαλώνοντας θα έχει την ικανότητα να αγαπήσει υγιώς τον εαυτό του, να νιώσει συναισθηματική ασφάλεια με τον εαυτό του και να μπαίνει μέσα σε σχέσεις μόνο όταν υπάρχει αυτή η συναισθηματική ασφάλεια, να μην ελκύεται δηλαδή από συναισθηματικές ανασφάλειες και όταν βρίσκεται μέσα σε μια σχέση να μπορεί να τη διαχειριστεί και να τη στηρίξει. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει με μη ασφαλή συναισθηματικό δεσμό. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει νιώθοντας ότι δεν αγαπιόμαστε από αυτούς που μας έχουν γεννήσει και μας έχουν φέρει στη ζωή. Είναι τραγικό να μην νιώθεις αγάπη από αυτούς οι οποίοι είναι οι πλέον εντεταλμένοι για να σε αγαπήσουν και έχουν κάθε υποχρέωση να σε αγαπήσουν. Πράγματι, οι μοναδικοί άνθρωποι που έχουν υποχρέωση να αγαπήσουν τους άλλους είναι οι γονείς τα παιδιά τους. Γιατί ακριβώς οι γονείς είναι αυτοί που παίρνουν την πολύ σοβαρή απόφαση να φέρουν νέους ανθρώπους στον κόσμο. Και όταν φέρνεις νέους ανθρώπους στον κόσμο, ρε φίλε, υποχρεούσε να τους αγαπήσεις, υποχρεούσε να τους καλύψεις συναισθηματικά, υποχρεούσε να τους παρέχεις έναν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό. Έχεις υποχρέωση. Ο κάθε εγκόμενος και η κάθε εγκόμενα που γνωρίζουμε δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση να μας αγαπήσουν με καθιονδήποτε τρόπο. Αν θέλουν θα μας αγαπήσουν, αν δεν θέλουν δεν θα μας αγαπήσουν. Οι φίλοι που γνωρίζουμε δεν έχουν καμία υποχρέωση να μας αγαπήσουν. Οι μόνοι οι οποίοι υποχρεούνται να αγαπήσουν άλλους είναι οι γονείς τα παιδιά τους. Είτε τα παιδιά που έχουν γεννήσει, είτε τα παιδιά που έχουν υιοθετήσει. Οι μόνοι που έχουν υποχρέωση. Και δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε με μια συναισθηματική ανασφάλεια, με ένα συναισθηματικά ανασφαλή δεσμό με τους ανθρώπους που αποφάσισαν να μας φέρουν στον κόσμο, που αποφάσισαν να μας γεννήσουν, να μας υιοθετήσουν, οι οποίοι λόγω των δικών τους ελλείψεων, λόγω των δικών τους θεμάτων και ζητημάτων, λόγω του ότι δεν ήταν γονεϊκοί, δεν μπόρεσαν να μας δώσουν αυτοί την σταθερότητα, τη συναισθηματική και τη σίγουρη αγάπη που χρειάζεται ένα παιδί για να ανθίσει. Ένα παιδί για να νιώσει όμορφα, να νιώσει ότι αξίζει να ζει, ότι αξίζει να αγαπιέται, ότι αξίζει και αγαπιέται. Οπότε μεγαλώνουμε με όλα αυτά τα συναισθηματικά ελλείμματα και έρχεται και η pop κουλτούρα και μας μαθαίνει ότι ξέρεις αυτή η αγάπη που δεν έχεις πάρει. Αυτή η αγάπη που δικαιούσουν όταν ήσουν αβρέφος, όταν ήσουν ανήπιο, όταν ήσουν μικρό παιδί, θα έρθει ο έρωτας να στη δώσει. Ναι, θα γεμίσει ο έρος τα κενά και τις τρύπες. Σαν πως και ο έρωτας είναι δεν ξέρω εγώ τι, πασπαρτού. Όμως, πρόκειται περί τεράστιας παρεξήγησης. Γιατί ακριβώς ο έρωτας και η ερωτική αγάπη δεν είναι υποχρεωτική αγάπη. Άρα δεν μπορεί να μας δώσει την ασφάλεια που αναμένουμε να πάρουμε από τη γονεϊκή αγάπη και που δεν πήραμε μεγαλώνοντας σε περιβάλλοντα που δεν ήταν γονεϊκά και αγαπητικά. Δεν ήταν αγαπητικά από τους γονείς μας, που οι γονείς μας δεν είχαν γονεϊκότητα. Ο έρωτας είναι αλακέφα να μας ήρθει και άμα το βιώσεις και άμα το νιώσεις. Και ξαναλέω, κανένας γκόμενος, καμία γκόμενα δεν είναι υποχρεωμένοι να μας καλύψουν τα συναισθηματικά μας κενά. Δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση, δεν φέρουν καμία απολύτως υποχρέωση. Ο σκοπός για τον οποίο δημιουργούνται οι ερωτικές σχέσεις είναι λόγω των ερωτικών επιθυμιών που έχουν οι άνθρωποι και των επιθυμιών που έχουν για συνδεσιμότητα σε επίπεδο ίσο. Δηλαδή σε μια ερωτική σχέση μπαίνουμε όταν μπορούμε να δώσουμε και όταν μπορούμε να πάρουμε αγάπη. Οι περισσότεροι από εμάς όμως δεν μπορούμε να πάρουμε αγάπη, ούτε και να δώσουμε αγάπη με ένα υγιή τρόπο. Λειτουργούμε είτε με ναρκισσιστικούς τρόπους, είτε με συνεξαρτώμενους τρόπους, συνεξαρτητικούς τρόπους
και απαιτούμε να πάρουμε αγάπη από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση εναντί μας. Η ερωτική σχέση, η ερωτική πράξη, η ερωτική αγάπη δεν φέρνει την ευτυχία. Ίσα ίσα, εάν έχεις θέματα, εάν έχεις ζητήματα, εάν έχεις τραύματα αθεράπευτα, εάν έχεις εσωτερικούς δαίμονες, με το που θα ξεκινήσει μια ερωτική σχέση, με το που θα ξεκινήσει μια ερωτική αγάπη, όλα αυτά θα βγουν στην επιφάνεια. Θα βγουν στην επιφάνεια και θα σε αναστατώσουν απίστευτα και θα κλειδωνήσουν και τις σχέσεις σου. Either we like it or not, είτε μας αρέσει είτε όχι, όταν μπαίνουμε σε ερωτικές σχέσεις, ξυπνάνε όλα μας τα τραύματα, με όλη τους τη μεγαλοπρέπεια. Ναι, ναι. Και γι' αυτό δημιουργούμε τραυματικά δεσίματα, το λεγόμενο trauma bonding. Υπάρχουν βίντεο στο κανάλι και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο με τον τίτλο «Τραυματικός δεσμός και trauma bonding». Δημιουργούμε τραυματικά δεσήματα, δενόμαστε με ανθρώπους που μας πονάνε, επειδή ακριβώς με το που ερωτευόμαστε ξυπνούν τα τραύματά μας και θυμόμαστε ότι οι γονείς μας πονούσαν. Άρα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ακαλλιέργητος ψυχολογικά, ψυχοεκπαιδευτικά και ψυχοθεραπευτικά, γονιός ίσον αγάπη, δεν ισχύει όμως αυτό, δεν είναι όλοι οι γονείς αγάπη, γονιός ίσον αγάπη, άρα όταν ερωτευτώ θυμάμαι πως ήταν ο γονιός μου μαζί μου και βρίσκω ελκυστικό έναν άνθρωπο ο οποίος μοιάζει στο γονιό μου χαρακτηρολογικά πάντοτε ως προσωπικότητα, ως στυλ προσωπικότητας και βρίσκω οικείους και φυσιολογικούς, ενώ μπορεί να είναι αφύσικοι, τους τρόπους με τους οποίους συνδέεται μαζί μου ο νέος σύντροφος, εφόσον συνδέεται όπως ο γονιός μου. Αν ο γονιός είναι αγάπη και η μάνα μου με βρίζε, μια χαρά αγάπη είναι που με βρίζει ο νέος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Αν ο γονιός σημαίνει αγάπη και ο γονιός μου με κακοποιούσε, μια χαρά με αγαπάει ο νέος σύντροφος που έχω γνωρίσει και είναι κακοποιητικός. Αυτές τις μέρες έχω προτείνει πολύ να διαβάσετε το βιβλίο «Αφού είναι υπέροχος εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη», που είναι το βιβλίο που διαβάζουμε και σχολιάζουμε αυτή την περίοδο και στη συμμετοχή στο κανάλι. Όσοι ενδιαφέρεστε για τη συμμετοχή μπορείτε να δείτε στην περιγραφή κάθε βίντεο. Υπάρχει ένα link που οδηγεί στη λειτουργία συμμετοχή. Είναι μια λειτουργία προαιρετική του καναλιού, που υπάρχουν κάποια βίντεο τα οποία είναι μόνο για όσους βρίσκονται στη συμμετοχή. Και αυτά τα βίντεο είναι κυρίως βίντεο στο οποίο διαβάζουμε και σχολιάζουμε βιβλία. Και το βιβλίο που διαβάζουμε και σχολιάζουμε αυτή την περίοδο στη συμμετοχή, το βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε και σχολιάζουμε, είναι το βιβλίο της Avery Neal, «Αφού είναι υπέροχος εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη». Για να μπει κάποιος στη συμμετοχή μπορεί να πληρώνει είτε 5 ευρώ το μήνα είτε 10 ευρώ το μήνα, εξαρτάται ποιο πακέτο θα πάρει, και τα δύο πακέτα έχουν μέσα το βιβλίο. Μπορεί όμως κάποιος να αγοράσει αυτό το βιβλίο ανεξάρτητα από μόνος του για να το διαβάσει. Δεν είναι απαραίτητο, είπαμε, είναι προαιρετική η λειτουργία της συμμετοχής και είναι μια λειτουργία την οποία διαλέγουν οι άνθρωποι που θέλουν να συνεισφέρουν και να στηρίξουν τη δουλειά που γίνεται εδώ στο κανάλι. Λοιπόν, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση πόσοι πολλοί άνθρωποι αυτές τις μέρες που βρήκα λίγο χρόνο με τις γιορτές και διάβασαν το βιβλίο «Αφού είναι υπέροχος εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη», πόσοι πολλοί άνθρωποι ταυτίστηκαν με τα πράγματα τα οποία περιγράφει το βιβλίο, με τις συνθήκες και τις καταστάσεις που περιγράφει το βιβλίο, το οποίο για μένα είναι ένα βιβλίο πολύτιμο που βοηθάει εξαιρετικά στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της αδιόρατης τοξικότητας, δηλαδή της κακοποίησης της ψυχικής η οποία δεν έχει ορατά σημάδια. Η σωματική κακοποίηση έχει ορατά σημάδια. Υπάρχουν οι μόλοπες, υπάρχουν οι βλάβες που γίνονται στο πρόσωπο, στα χέρια, στο σώμα του ανθρώπου που δέχεται τη σωματική βία. Στη ψυχική βία είναι αδιόρατα τα σημάδια. Μου κάνει εντύπωση πόσοι πολλοί άνθρωποι ταυτίζονται με εκείνο το βιβλίο, είτε όταν το διαβάζουν και σκέφτονται τη σχέση τους με κακοποιητικούς γονείς, είτε όταν το διαβάζουν και σκέφτονται τη σχέση τους με αδιόρατα
οι αδιόρατα κακοποιητικού συντρόφου. Όχι αδιόρατου, αδιόρατα κακοποιητικού συντρόφου. Είναι πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο αυτό. Ακόμα και για κάποιον ο οποίος δεν συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε μια κακοποιητική σχέση, είναι καλά να το διαβάσει. Είναι πολύ χρήσιμο, γιατί μας δίνει γνώσεις και εργαλεία, ώστε εάν τυχόν μας συμβεί να μπορούμε να το εντοπίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε, ή αν συμβαίνει σε κάποιον άνθρωπο που αγαπάμε, να μπορέσουμε να είμαστε βοηθητικοί. Ο έρωτας λοιπόν δεν φέρνει την ευτυχία. Η ερωτική αγάπη δεν φέρνει την ευτυχία. Η ερωτική πράξη δεν φέρνει την ευτυχία. Η ερωτική πράξη μπορεί να φέρει μικρή ή μεγάλη ευχαρίστηση. Εξαρτάται από την ερωτική πράξη και από το session της ερωτικής πράξης. Κάποια για πολύ, κάποια για λίγο. Λοιπόν, αυτό που φέρνει την ευτυχία, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, είναι η διευθέτηση των εσωτερικών μας καταστάσεων, η καταπολέμηση των εσωτερικών μας δαιμόνων, η ίαση των τραυμάτων μας, η θεραπεία των τραυμάτων μας μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία και τον προσωπικό πνευματικό αγώνα. Και όταν ο άνθρωπος μπορέσει να ζήσει καλά μόνος του, όταν ο άνθρωπος μπορεί να περάσει, για παράδειγμα, τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μόνος του και να είναι καλά και να νιώθει ότι έχει νόημα η ζωή του, έχει νόημα το να ζει, έστω και αν δεν έχει άνδρα και αν δεν έχει γυναίκα και αν δεν έχει τέρι, τότε ο άνθρωπος έχει βρει τον τρόπο για να είναι ευτυχισμένος. Αν δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος μόνος σου, αν δεν μπορείς να είσαι ευδαίμων μόνος σου, δεν μπορείς να είσαι ευδαίμων με παρέα, γιατί είναι πιο δύσκολο να είσαι ευδαίμων με παρέα παρά να είσαι μόνος σου ευδαίμων. Γιατί όταν είσαι μόνος σου, έχεις να αντιμετωπίσεις μόνο τους δικούς σου εσωτερικούς δαιμόνες. Ενώ όταν είσαι με παρέα, αναπόφευκτα κονταροχτυπιέσαι και με τους εσωτερικούς δαίμονες του συντρόφου σου, τη συντρόφου σου. Δηλαδή γίνεται εκεί πέρα ένα ωραιότατο μείγμα, καταπληκτικό μείγμα. Και αντιπαρατίθεται δαίμονες με δαίμονες. Θυμήθηκα τώρα μια ταινία, δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν Marriage Story, το όνομα της δεν ξέρω. Ήταν μια ταινία στην οποία το εξώφυλλο της ταινίας ήταν ένα ζευγάρι μέσα στο κρεβάτι, ξάπλωνα στο κρεβάτι τους και ήταν και οι γονείς τους μέσα στο κρεβάτι και από το παρελθόν. Marriage Story νομίζω είναι, χωρίς να είμαι σίγουρα είναι αυτός ο τίτλος της ταινίας, Ιστορία ενός γάμου, που ήθελε να δείξει παραστατικά ότι όταν μαντρεύονται δύο άνθρωποι και οι οικογένειες τους εμπλέκονται μέσα σε αυτό το γάμο, φέρνουν και τις οικογένειες τους μέσα στο γάμο. Εγώ θα έλεγα φέρνουν και τους εσωτερικούς τους δαίμονες μέσα στο γάμο. Άρα η ευτυχία και η ευδαιμονία. Ευτυχία είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε στη δημοτική, αλλά εμείς χρησιμοποιούμε εδώ στο κανάλι τη λέξη ευδαιμονία, γιατί είναι η λέξη που αναφέρεται περισσότερο στο πνεύμα. Η ευδαιμονία επιτυγχάνεται με την επίλυση των εσωτερικών μας συγκρούσεων, με τη θεραπεία των εσωτερικών μας τραυμάτων και με την αναστήλωση της σχέσης με τον εαυτό μας. Η ευδαιμονία επιτυγχάνεται όταν αποκτήσουμε ένα ασφαλή συναισθηματικό δεσμό με εμάς, εμείς με εμάς και με το μέσα μας. Και αυτό θα πάρει λίγο ή περισσότερο χρόνο αναλόγως του τι κουβαλεί ο καθένας. Και αυτό γίνεται με τρία απαραίτητα εργαλεία: ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Πώς κάνουμε καθημερινά γυμναστική για να κρατάμε το σώμα μας σε φόρμα? Έτσι κάνουμε καθημερινά πνευματική προσπάθεια, γυμναστική του πνεύματος για να κρατάμε το πνεύμα μας σε φόρμα. Και πώς κάνουμε αυτό το πνευματικό αγώνα? Τον διδασκόμαστε μέσα από την ψυχοθεραπεία και μέσα από την ψυχοεκπαίδευση. Καθημερινός πνευματικός αγώνας είναι να θυμόμαστε καθημερινά όλα αυτά που έχουμε διαβάσει, όλα αυτά που έχουμε μάθει, όλα αυτά που έχουμε διδαχτεί, να παρατηρούμε τον εαυτό μας και να εντοπίζουμε πότε έχουμε κάποια ζητήματα που μας απασχολούν, που έχουμε αδυναμίες, που έχουμε δυσκολίες,
πότε έχουμε κάποια ερεθίσματα τα οποία προκαλούν την εκδήλωση των συμπτωμάτων της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, να αντιληφθούμε πότε έχουμε, για παράδειγμα, μία συναισθηματική αναδρομή, ένα flashback συναισθηματικό, δηλαδή κάτω από ποιες συνθήκες χαλιέμαι ψυχολογικά, όταν πάω σε ποιο μέρος χαλιέμαι ψυχολογικά, όταν έρχομαι σε επαφή με ποιους ανθρώπους χαλιέμαι ψυχολογικά, το εντοπίζω και το διαχειρίζομαι και προσπαθώ να... πώς να το πω, προσπαθώ να ημερέψω τα μέσα μου, να εξημερώσω τα μέσα μου, προσπαθώ να προστατεύσω τον εαυτό μου από προκλήσεις και προσπαθώ να ενδυναμώσω τον εαυτό μου, και η ενδυνάμωση έρχεται οπωσδήποτε και διαμέσου της ψυχοθεραπείας. Αυτά τα τρία είναι αλληλένδετα: ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Είχαμε κάνει πρόσφατα ένα βίντεο για το τι σημαίνει πνευματικότητα. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τους τίτλους. Έχουμε πάνω από 3.500 βίντεο στο κανάλι μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όρεξη και διάθεση για να ψυχοεκπαιδευτεί, πολλές μέρες και μήνες έχει βίντεο να ακούει και να παρακολουθεί. Λοιπόν, την ευδαιμονία τη βρίσκουμε μέσα από τη δική μας προσωπική προσπάθεια, μέσα από την εξυγίανση της δικής μας σχέσης με τον εαυτό μας. Έτσι μόνο βρίσκουμε την ευδαιμονία. Και όταν έχουμε την ευδαιμονία, όταν επιτύχουμε την ευδαιμονία μόνοι μας, τότε δεν θα πουλάμε φθηνά τον εαυτό μας για κανέναν και για τίποτε. Ενώ όταν ζούμε με την ψευδέστηση ότι είμαστε δυστυχείς επειδή δεν έχουμε ερωτική σχέση και ότι χρειαζόμαστε όπως και δίποτε μια ερωτική σχέση για να είμαστε ευτυχισμένοι, και ότι χωρίς να είμαστε μέσα σε μια ερωτική σχέση και χωρίς να κάνουμε την ερωτική πράξη και χωρίς να έχουμε έρωτα, χωρίς ανταπόκριση, δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι, αυτό σημαίνει ότι μόλις συναντήσουμε την παραμικρή υποψία έρωτος ή την παραμικρή περίπτωση για να δημιουργηθεί μια ερωτική σχέση, πάμε και τα δίνουμε όλα. Πάρτε, πάρτε μας. Τζάμπα. Προσφορά. Δωρεάν. Πάρτε τα όλα. Πάρτε τα όλα. Όχι. Και πουλάμε τον εαυτό μας φθηνά. Και μετά βρισκόμαστε δυστυχώς μέσα σε άσχημες καταστάσεις, μέσα σε καταστάσεις που στην καλύτερη περίπτωση είναι ηλίθιες και στη χειρότερη περίπτωση είναι κακοποιητικές. Και μετά προσπαθούμε να βγούμε μέσα από όλων εκείνων των δεδαλώδη, από όλων εκείνων των δεδαλώδη λαβύρινθο. Εάν όμως έχουμε μέσα στο μυαλό μας ακόμη την άποψη ότι ο έρωτας φέρνει την ευδαιμονία, η ερωτική αγάπη φέρνει την ευδαιμονία και βρισκόμαστε σε μια κακοποιητική ερωτική σχέση, τότε υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να βάλουμε σε εφαρμογή το «ο έρωτας με έρωτα περνάει» και να πάμε από τη μια προβληματική ερωτική σχέση στην άλλη. Όχι. Εάν βρισκόμαστε μέσα σε μια κακοποιητική ερωτική σχέση, εάν βρισκόμαστε σε ένα κακοποιητικό ερωτικό γάμο, σε έναν κακοποιητικό γάμο, έγνοια μας είναι, αφού τελειώσει αυτή η κακοποιητική σχέση, η προβληματική σχέση, και γλιτώσουμε από αυτή, να τα βρούμε με τον εαυτό μας και να βρούμε την ευδαιμονία θεραπεύοντας τη σχέση με τον εαυτό μας, και όχι να πάμε κατευθείαν στην επόμενη σχέση. Δεν είναι ο έρωτας που φέρνει την ευδαιμονία, βρε. Δεν είναι η ερωτική πράξη, δεν είναι η ερωτική αγάπη. Ωραία είναι αυτά, ευχάριστα, φυσιολογικά είναι ωραίο να τα έχουμε. Η ευδαιμονία όμως έρχεται από την ψυχική ειρήνη μέσα μας και από το κλείσιμο των υποθέσεών μας. Μας το εύχομαι. Λεκί.